Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο αυριανό Παγκοακό Συλλαλητήριο για την Υγεία απευθύνει από το μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων του ΜΕΓΚΑ ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς. Σύσκεψη πολιτικής προστασίας Δήμου ΚΟ για την οργάνωση άσκησης εκένωσης της ΖΙΑΣ σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρουσία του προϊστάμενου φυσικών καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τέσσερις κάλπες θα στηθούν στις 8 του Μάη στην ΚΟ για την ανάδειξη νέων οργάνων και συνέδρων στο Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Το έθιμο του Σεκέρ Μπαϊράμ τίμησε με παραδοσιακούς λουκουμάδες ο Σύλλογος Μουσουλμάνων ΚΟ η Αδελφότης στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι νέες δράσεις του Πνευματικού Ομίλου Φιλιτά από τη νέα πρόεδρο Μαρία Παρισίδου. Σε καλό δρόμο η επίλυση της αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού των ελαφιών Ντάμα Ντάμα της Ρόδου. 5 Μαΐου εορτάζεται η Διεθνής ημέρα Μαίας και με αυτή προς τιμήν της σημαντικής προσφοράς τους στις νέες μητέρες. Final Four κορασίδων Δωδεκανήσου το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαΐου στην ΚΟ σε διοργάνωση του Ηρακλείου 2000 με τη στήριξη του ΔΟΠΑΒΣ. Για την επιτυχημένη πορεία των νεανίδων στο Πανελλήνιο Final 8 αναφέρθηκε η πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Ιπποκράτης Βαλεντίνη Τρουμούση. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή 6 Μαΐου οι υπηρεσίες του Δήμου της ΚΟ σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του Παγκοακού Συλλαλητηρίου που πραγματοποιείται στις 11.30 το πρωί για την στήριξη των δομών δημόσιας υγείας στο νησί μας. Ο Δήμος της ΚΟ καλεί τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μας να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις της κοινωνίας μας με την παρουσία τους στο Παγκοακό Συλλαλητήριο. Όλοι μαζί να βρεθούμε για μία ώρα στο χώρο της συγκέντρωσης, έξω από το νοσοκομείο, στην οδό Ιπποκράτους. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο αυριανό Παγκοακό Συλλαλητήριο για τις δημόσιες δομές υγείας απίθυνε ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega Channel, όπου ανέδειξε για άλλη μια φορά τα προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πατρίδα του πατέρα της ιατρικής νοσεί βαριά στο θέμα των δημόσιων δομών υγείας. Με το νοσοκομείο του νησιού, το οποίο δεν είναι στελεχωμένο με γιατρούς πολλών ειδικοτήτων και σχεδόν υπολειτουργεί. Το πρόβλημα θα γίνει εντονότερο το καλοκαίρι, καθώς έρχονται και οι τουρίστες. Αύριο φορείς του νησιού έχουν κινητοποιήσεις. Εμείς έχουμε συνδεθεί με τον Δήμαρχο της ΚΟ, τον κύριο Θεοδόση Νικηταρά, που θα μας πείτε, Δήμαρχε, τι συμβαίνει με το νοσοκομείο. Καλησπέρα σας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα από την όμορφη ΚΟ, την πατρίδα του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη. Μια πατρίδα που όμως νοσεί και νοσεί βαθύτατα στα ζητήματα των δημόσιων δομών υγείας. Είναι όπως τα περιγράψατε, αυτή την περίοδο το νοσοκομείο, ενδεικτικά σας αναφέρω, δεν διαθέτει παθολόγο. 4 οργανικές θέσεις, κανένας παθολόγος. Μετρούμε 40.000 ανθρώπινες ψυχές ως μόνιμο πληθυσμό και 147 μήνες τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανασφάλεια που νιώθει ο νησιώτης, η ανασφάλεια που νιώθει ο ΚΟΣ, αλλά και η ανασφάλεια που νιώθει ο ενδυνάμει επισκέπτης, είναι τεράστια. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει μία απόφαση και σε συνεργασία με τους φορείς καλούμε σε Παγκοακό Συλλαλητήριο την ΚΟΑΚΗ κοινωνία αύριο στις 11.30 το πρωί έξω από το νοσοκομείο, διεκδικώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων, άμεση στελέχωση σε ειδικότητες, κάλυψη των κενών και δρομολόγηση όλων εκείνων των διαδικασιών που θα έχουν να κάνουν με την μόνιμη πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και βέβαια σε επίπεδο ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού. Και είναι σημαντική η κινητοποίηση όσο είναι νωρίς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί τουρίστες θα επισκεφθούν τα νησιά μας το καλοκαίρι και θα πρέπει να είναι ασφαλή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Επίσης, κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν κόμματα και φορείς του νησιού μας. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει το Παγκοακό Συλλαλητήριο ενάντια στην εγκατάλειψη των δομών δημόσιας υγείας του νησιού μας και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους συμπολίτες μας να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας αλλά και για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας, γιατί μόνο τότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα σε όφελος του λαού και όχι των λίγων. Επίσης και η Ένωση Ξενοδοχών ΚΟ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο Παγκοακό Συλλαλητήριο για την διεκδίκηση των απαιτούμενων δομών υγείας παρά το δύσκολο της χρονικής στιγμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ δηλώνει αρρωγός όπου και όπως ζητηθεί στις διεκδικήσεις για την αναβάθμιση των δομών υγείας.
και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου ΚΟΣ συμμετέχει στο αυριανό Παγκοακό Συλλαλητήριο για την Υγεία και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή των συναδέλφων και να δηλώσουν την έμπρακτη στήριξή του στον αγώνα για καλύτερες παροχές υγείας από τις δημόσιες δομές του νησιού μας. Στην ίδια κατεύθυνση και ο Δικηγορικός Σύλλογος ΚΟΣ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή σε όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της ΚΟΣ. Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας Δήμου ΚΟ για την οργάνωση άσκησης εκένωσης της ΖΙΑΣ σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρουσία του Δημάρχου ΚΟ Θεοδόση Νικηταρά, του Προϊστάμενου Φυσικών Καταστροφών, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αντωνάκου και του Αντιδήμαρχου Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας Σταμάτη Καμπουράκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ. Σε αυτή τη σημαντική συνάντηση αναφορικά με την προστασία του φυσικού πλούτου, των επιχειρήσεων και των ανθρώπινων ζώων του ορεινού χωριού της ΖΙΑΣ, παρόντες ήταν επίσης ο υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΟ και διοικητής τοπικού τμήματος Τροχέας. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Καμπουράκη, η άσκηση ετοιμότητας θα στηριχτεί στην τεχνογνωσία και στις συστάσεις των προϊστάμενων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στην ετοιμότητα των σχεδιζόμενων τοπικών φορέων. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η Δημοτική Αρχή θέτει σε υψηλή προτεραιότητα την ασφάλεια της ΖΙΑΣ εν μέσω τουριστικής περίοδου. Αντιδήμαρχε, βρισκόμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και εδώ πραγματοποιείται μια πολύ σημαντική σύσκεψη πολιτικής προστασίας για σχέδιο εκένωσης της ΖΙΑΣ σε περίπτωση πυρκαγιάς. Θα μας πείτε εσείς βέβαια περισσότερα. Σήμερα ξεκίνησε μια σύσκεψη, είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας συναδέλφους από την Αθήνα, μετά από επισκέψεις τόσο του Δημάρχου αλλά όσο και δικές μου στο Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε εκφράσει την αγωνία μας όσον αφορά τον νυχισμό της ΖΙΑΣ για την εκένωση, την οργανωμένη και ασφαλή εκένωση των επισκεπτών και των κατοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την κοινωνία μας εδώ και δεκαετίες. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή από την αρχή είχαμε πει ότι θα εμπλακούμε και θα δώσουμε τουλάχιστον ανομιγέννητο όταν χρειαστεί τη λύση και αυτό που χρειάζεται, ούτως ώστε να διασώσουμε και τους ανθρώπους αλλά και τις περιουσίες, να έχουμε τις λιγότερο δυνατές ζημιές. Σήμερα είχαμε, σας λέω, την χαρά να υποδεχθούμε δύο συναδέλφους από το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ξεκινήσει πλέον τις καταγραφές για να γίνει μια άσκηση στην αρχή επί χάρτου και ίσως αργότερα διαζώσεις μιας οργανωμένης εκένωσης του συνοικισμού της ΖΙΑΣ. Ακούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, οι νομοθεσίες αλλάζουν, όμως οι ρόλοι μας είναι ξεκάθαροι και διακριτοί, νομίζω, του καθενός, και αυτό έχει σήμερα ουσιαστικά η επίσκεψη των ανθρώπων που έχουν τεράστια τεχνογνωσία σε αυτό το αντικείμενο, να μας ξεκαθαρίσει τους ρόλους του καθενός μας και να αναλάβουμε σε εισαγωγικά τις ευθύνες αλλά και τις προετοιμασίες που χρειάζονται εν ώψη αυτής της τουριστικής περίοδου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήρθαν από Αθήνα, όπως και την πυροσβεστική, την αστυνομία που παραβρίσκονται εδώ πέρα για να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό να παρέχουμε αρρωγή και βοήθεια, τη μέγιστη δυνατή μάλιστα, προς το Δήμο σε αυτή την πολύ σημαντική και αξιέπαινη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει να οργανώσει μια άσκηση πολιτικής προστασίας με σκοπό την οργανωμένη απομάκρυση πολιτών, την εκένωση του οικισμού της ΖΙΑΣ που παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών και της βλάστησης της έντονης που υπάρχει στην περιοχή. Θα επισκεφτούμε και το σημείο αργότερα για να αποκτήσουμε και ίδια άποψη για το χώρο, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Θα προσπαθήσουμε σήμερα στην πρώτη συνάντηση της ομάδας σχεδιασμού της άσκησης να αποσαφηνίσουμε πλήρως τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του καθενός και να βάλουμε σε μια τάξη στο μυαλό μας τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να δούμε στη συνέχεια πώς θα τις προσομοιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διάρκεια της άσκησης. Να πω επίσης ότι οι ασκήσεις πολιτικής προστασίας είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο προετοιμασίας φορέων πολιτικής προστασίας όπως ο Δήμος, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο πραγματικό γεγονός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό που κάνει ο Δήμος σήμερα. Και όπως και να έχει, όσο καλά ή όσο άσχημα και να πάει αυτή η διαδικασία, το όφελος που θα προκύψει και για το Δήμο και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα είναι πολύ μεγάλο.
ότι η πυροσβεστική υπηρεσία του Δήμου μας πάντα είναι παρούσα σε τέτοιου είδους ασκήσεις, με καταλυτικό ρόλο βέβαια. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της πολιτικής προστασίας που ήρθαν εδώ με την παρουσία τους να μας τιμήσουν. Πραγματικά υπάρχει, είναι άμεση συνεργάτης μας, ανοίγουμε στο ίδιο Υπουργείο. Θα κάνουμε μια οργανωμένη άσκηση με την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα στελέχη τους. Είμαστε παρόν εδώ να συνδράμουμε και εμείς με τις δικές μας τις δυνάμεις, όσο ό,τι καλύτερο γίνεται ώστε να πετύχει αυτή η άσκηση. Να ευχαριστήσω και εγώ τα στελέχη και την πρόσκληση για τη σημερινή μέρα. Πάντα η αστυνομία είναι σε αυτές τις ασκήσεις παρούσα, να βοηθήσουμε να υπάρχει άψογη συνεργασία όπως υπάρχει και με το Δήμο και με την πυροσβεστική υπηρεσία και όπου χρειαστεί να είμαστε παρόντες να βοηθήσουμε. Μέλη της ΔΥΜΤΟΚΟ της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησαν συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου εν ώψη του συλλαλητηρίου και ενημερώθηκε για τα προβλήματα σχετικά με την στελέχωση του νοσοκομείου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ΔΥΜΤΟΚΟ στηρίζει τη διοίκηση στις προσπάθειές της να στελεχωθεί το νοσοκομείο με ειδικότητες ιατρών που είναι κενές και θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο δίπλα στο πλευρό των συμπολιτών μας, διεκδικώντας από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας την αναβάθμιση των δομών υγείας στο νησί μας με μόνιμες προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων και με σύγχρονο μηχανολογικό τεχνολογικό εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ιπποκράτειο, τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχες, αλλά και τον μεγάλο στόχο της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου της ΚΟ. Στις κάλπες προσέρχονται τα μέλη του Κινάλ ΠΑΣΟΚ την Κυριακή 8 Μαΐου για την εκλογή νέων οργάνων σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο, καθώς και εκπροσώπων στο τρίτο συνέδριο του κινήματος στις 20 και 22 Μαΐου. Παράλληλα, μέσα από τις κάλπες θα επιλεγεί και το όνομα της παράταξης. Η μαζική συμμετοχή όλων στην εκλογική διαδικασία είναι σημαντική, επισημαίνει η πολιτευτής του κόμματος Κατερίνα Γαβαλά, διεκδικώντας για το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ρόλο πρωταγωνιστή για το μέλλον του τόπου. Επίσης, η κυρία Γαβαλά αναφέρθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του αείμνηστου καθηγητή και βουλευτή δωδεκανήσου Δημήτρη Κρεμαστινού, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Κύριε Γαβαλά, την Κυριακή οι κάλπες ανοίγουν και στο νησί μας για τις νοσοκομματικές εκλογές. Πολλά είναι τα θέματα τα οποία μπαίνουν. Πείτε μας δύο λόγια σε ό,τι αφορά και την αλλαγή της ονομασίας αλλά και τις συντονιστικές που εκ νέου θα εκλεγούν. Έχουμε κάλπες λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, γιατί μπαίνει η διαδικασία της αλλαγής του ονόματος. Οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε ότι πλέον το Κινάλ θα αλλάξει όνομα και θα ξαναβάλει το ΠΑΣΟΚ δυνατά σε αυτό που αφορά το όνομά του, το brand name του κόμματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να προσέλθουν όλοι οι ψηφοφόροι του κόμματός μας, ώστε να επιλέξουν κατά πόσο θα θελήσουν να λέγεται ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η αλήθεια είναι ότι το δίλημα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Νομίζω ότι πολύ εύκολα θα βρεθεί η λύση. Πέρα από το όνομα όμως, θα επιλέξουμε, καλούμαστε όλοι να επιλέξουμε την Ομαρχιακή Επιτροπή του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα νησιά, τις συντονιστικές επιτροπές, τις τοπικές. Θα στηθούν κάλπες σε όλο το Βόρειο Συγκρότημα. Τέσσερις κάλπες είναι εδώ στην ΚΟ. Μία στην Κάλυμνο, μία στη Λέρο, μία στην Πάτμο, στο Αγαθονήσι και στους Λειψούς. Στην ΚΟ οι τέσσερις κάλπες πού θα τοποθετηθούν? Στην Αστυπάλαια. Η μία εδώ στο Χάνι, στην Αντιμάχια στους Αγίους Αποστόλους και στα δημοτικά καταστήματα σε Πυλή και Κέφαλο. Από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα μπορούν να προσέλθουν όλοι οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι και το επιθυμούν μπορούν να γραφτούν εκείνη την ώρα. Με ένα ευρώ ψηφίζουμε όλοι. Μάλιστα. Πώς βλέπετε και το ενδεχόμενο της κάλπης, μιας και πολλά σενάρια ακούγονται και κατά πόσο το Κινάλ θεωρείστε ότι είστε έτοιμοι σε ενδεχόμενο των εκλογών? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά προχωρημένοι σε ό,τι αφορά την... ας πούμε την επιλογή των ψηφοδελτίων γενικότερα στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαστε 100% έτοιμοι όπως κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν χρειαστεί, όπως και ο πρόεδρος μας ζητάει, να φανούμε έτοιμοι σε μια εκλογική διαδικασία πρόωρη, φυσικά και θα αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εννοείται ότι εμείς θα θέλαμε να είναι πρόωρες εκλογές. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια μαστίζει. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε αυτές που είναι ανάγκες του κόσμου. Μόνο ένα κόμμα το οποίο έχει ένα λαϊκό αίρισμα και το οποίο σίγουρα προσβλέπει σε μια καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων μπορεί να βγάλει από το τέλμα αυτή τη στιγμή τον Έλληνα. Και θεωρούμε ότι πραγματικά μόνο το ΠΑΣΟΚ
έτσι όπως έχει οργανωθεί σήμερα, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την ηγεσία του σήμερα, είναι σε θέση να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία θα τη συζητήσουμε, φαντάζομαι, μια άλλη φορά. Να πούμε επίσης ότι στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία στις 8 του μήνα εκλέγουμε και τους συνέδρους για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 20 του Μάη. 20 με 22 Μάη, λοιπόν, στην Αθήνα θα υπάρξει ένα συνέδριο, στο οποίο θα καθοριστούν, πέρα από τα ψηφοδέλτια που είναι καθαρά πρακτικό σαν ζήτημα, αυτά που είναι οι γραμμές του κόμματος, οι κόκκινες γραμμές του κόμματος, και ποιο είναι το πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα πρέπει ο πολίτης να βασιστεί για να επιλέξει εμάς. Θα είμαστε, λοιπόν, σε θέση σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να εκθέσουμε όλες τις θέσεις πολύ εμπεριστατωμένα, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας πραγματικά να βασιστεί πάνω σε αυτά που θα ακούσει και να επιλέξει με συνείδηση το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Είναι πρόωρο ή μπορούμε να αναφερθούμε και στα στελέχη του κινήματος αλλαγής που θα είναι υποψήφια στην περιοχή μας? Παρότι ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να το εκθέσουμε δημόσια, γιατί είμαστε ακόμα σε διαδικασίες. Η νέα νομαρχιακή θα έχει κάθε λόγο να προτείνει ή να αντιπροτείνει άτομα, πρόσωπα, προσωπικότητες. Άρα, μετά την επιλογή των νομαρχιακών θα ακουστούν και τα ονόματα. Μετά το συνέδριο. Μετά το συνέδριο. Πρώτα, λοιπόν, οι νομαρχιακές. Οι νομαρχιακές θα μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν μια εκτίμηση των προσώπων και των προσωπικότητων στην πραγματικότητα, γενικότερα στα Δωδεκάνησα, τόσο η νότια, η νομαρχιακή της Νοτίας Δωδεκανής, όσο και η νομαρχιακή του Βορείου Συγκροτήματος. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθούν όλες οι διαδικασίες οι προβλεπόμενες, εντελώς δημοκρατικά, για το ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα μας εκπροσωπήσουν στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και να είναι αυτές. Είτε μιλάμε για Οκτώβρη-Νοέμβρη, είτε μιλάμε για την επόμενη χρονιά, όπως στη λήξη τέλος πάντων της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Γνωρίζουμε ότι παρευρεθήκατε στην παρουσίαση του βιβλίου για τον αείμνηστο Κρεμαστινό. Θα θέλαμε, λοιπόν, να μας πείτε πώς ήταν αυτή η εμπειρία, μιας και γνωρίζουμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση στην παρουσίαση αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Ήταν μια παρουσίαση εξαιρετικά σημαντική. Ήταν στην πραγματικότητα σαν να κάναμε ένα μνημόσυνο σε έναν εξαίρετο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει τα Δωδεκάνησα με την παρουσία του και με τη δυναμική του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ψέματα ότι ο καθηγητής, ο κ. Κρεμαστινός, ήταν παρόν ως άνθρωπος, ως γιατρός, ως πολιτικός και γενικότερα ως φίλος των Δωδεκανήσων. Έκανε πάρα πολλά πράγματα στο θέμα της υγείας, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει όλα όσα έχει στο μυαλό του, αλλά θεωρώ ότι πάνω στα βήματά του πολλοί από εμάς μπορούν να προχωρήσουν και να πάνε ένα βήμα παρακάτω όσα ο ίδιος ξεκίνησε. Η παρουσία σημαντικών προσωπικότητων χτες ήταν εξαιρετικά σημαντική. Νομίζω ότι άξιζε πραγματικά στον καθηγητή μια τέτοια εξαιρετική παρουσίαση. Να πάμε τώρα στο χώρο της παιδείας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Στα γυμνάσια η εξεταστική περίοδος διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου και τα αποτελέσματα θα έχουν εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου. Στα λύκεια οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α και Β τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από την Δευτέρα 23 Μαΐου έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν έως την Τρίτη 21 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις τώρα των μαθητών της ΓΑΜΑ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από την Δευτέρα 23 Μαΐου έως και την Τρίτη 31 Μαΐου. Να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή τον εορτασμό του Σεκέρ Μπαϊράμ, ο μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος Κόν Μουσουλμάνων η αδελφό της έφτιαξε επιτόπου και μοίρασε σε όλους τους πεντανόστιμους σπιτικούς λουκουμάδες, οι οποίοι φυσικά έγιναν ανάρπαστοι. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν ο Δήμαρχος Κόθεδος Νικηταράς και ο Έπαρχος Κόν Ισίρου Ιωάννης Καμπανής. Τους λουκουμάδες έψινε ο πρόεδρος Μεμής Καντρής μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Κόρ Μουσουλμάνων, οι οποίοι έδωσαν τις ευχές τους για χρόνια πολλά, με υγεία και αδελφοσύνη σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ο κύριος Καντρής αναφέρθηκε στο πολιτιστικό φεστιβάλ που διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αλικαρνασσό, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Σύλλογος Κόρ Μουσουλμάνων, ο Ασκληπιός και άλλοι σύλλογοι, οι οποίοι θα προάγουν την πολιτιστική και γαστρονομική μας κουλτούρα, καθώς και τα ντόπια προϊόντα της Κοακής Γης. Το πιο γλυκό έθιμο αναβίωσε μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω COVID στην Πλατεία Ελευθερίας από τον Σύλλογο Κόρ Μουσουλμάνων η αδελφό της. Τα μέλη του συλλόγου έφτιαξαν και μοίρασαν χειροποίητους λουκουμάδες σε ντόπους και επισκέπτες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο νησί μας, δίνοντας πολλές ευχές για το Σεκέρ Μπαϊράμ που γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι αυτή την περίοδο. Πρόεδρε Σεκέρ Μπαϊράμ, και βλέπουμε ότι κάνετε παραδοσιακά τους λουκουμάδες εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας μετά από 2 χρόνια αποχής. Ναι, Μαρία μου.
Ακριβώς έτσι, μετά από πολύ καιρό ξεκινήσαμε πάλι. Είναι τρίτη μέρα του Σεκέρ Μπαϊραμού, όπως είπατε. Κάθε τρίτη μέρα του Μπαϊραμιού εμείς είχαμε καθορίσει και φτιάχναμε τους λουκουμάδες εδώ και μοιραζόμασταν με τον κόσμο εδώ πέρα, με τους τουρίστες, με τους φίλους κοούς. Και δηλαδή κερνούσαμε, επειδή λέγεται Σεκέρ Μπαϊραμ και επειδή είναι γλυκό και είναι και παραδοσιακό, και είπαμε να το φτιάξουμε αυτό πάλι ξανά. Ξεκινήσαμε με ωραίο τρόπο και πιστεύω να μην μας λείψει αυτό ξανά, να το ξεκινήσουμε κάθε Μπαϊράμι να το φτιάχνουμε. Βλέπουμε ότι ο σύλλογός σας έχει πολλούς εθελοντές που βοηθούν σε αυτή την όμορφη προσπάθεια και διαδίδουν αυτό το ωραίο έθιμο. Η κουλτούρα ενός τόπου είναι πλούτος. Να το ξέρουμε αυτό. Και εμείς σαν μουσουλμάνοι της ΚΟ, που είμαστε κόοι και περήφανοι, βέβαια θέλουμε να τηρήσουμε τα έθιμά μας και τα όλα τα όμορφα ωραία που υπάρχουν στην κοινότητά μας. Πράγματι αυτό είναι αρχή και έχουμε ακόμα πάρα πολλά να προσφέρουμε για τον τόπο μας. Για τον Μπαϊράμ, για τις μέρες του Μπαϊραμιού, τι άλλο έχετε κάνει σαν σύλλογος? Σαν σύλλογος φέτος δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα άνοιξαν και τα μέτρα, τα υγειονομικά. Ακριβώς έτσι, αλλά από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πολλά. Πολλά. Τώρα 7-8 το μηνός θα κάνουμε μια καλή παρουσίαση σαν ΚΟΗ και σαν σύλλογος και σαν σύλλογος Ασκληπιός απέναντι στο Αλικαρνασό, που λέγεται Φεστιβάλ Αλικαρνασού. Πιστεύω και εκεί θα δώσει μια πάρα πολύ καλό παρόν σαν ΚΟΗ εθελοντές. Στο Φεστιβάλ της Αλικαρνασού τι ακριβώς θα παρουσιαστεί εδώ από την... Ναι, το πρόγραμμα εκεί είναι η πρώτη μέρα, θα φτιάξουμε Σάββατο, θα φτιάξουμε πασκαλινό σούπα που λέγεται μαγειρίτσα, που είναι πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Τουρκία και περιμένουν πάρα πολλά άτομα το τι είναι. Δεν... Από τον Σύλλογο Ασκληπιός, εδώ που πω. Ναι, ακριβώς. Και τη δεύτερη μέρα θα φτιάξουμε το... Πριν 3 χρόνια είχαμε φτιάξει κότικη σαλάτα και φέτος θα φτιάξουμε καλύμνικη σαλάτα μπριμιζέλη. Άρα το μενού έχει βγει από ό,τι ακούω. Από ότι ναι, έχουν ανακοινώσει, έχουν ξεκινήσει. Σας περιμένουν επομένως σε μεγάλη. Βέβαια. Βέβαια και από εδώ θα φύγουμε με τα τοπικά μας προϊόντα. Θα φύγουν λαδάδες, κρασάδες. Όλες οι πρώτες ύλες θα είναι εδώ. Βέβαια. Εγώ πιστεύω θα περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο να κάνουμε ένα restart. Γιατί έχουμε ξεχαστεί. Πρέπει να βγούμε ξανά στη φορά. Τις ευχές σας για τις ημέρες αυτές. Οι ευχές μου είναι να έχουμε την υγεία μας, για τον τόπο να έχουμε το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε, όλοι οι κόοι να προσφέρουν για τον τουρισμό με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ο τουρίστας που έρχεται για μας είναι επένδυση και πιστεύω όλοι αυτό θα κάνουμε, γιατί εμείς οι κόοι αγαπάμε τη φιλοξενία και πιστεύω ένας τουρίστας που έρχεται εδώ πέρα, όποιος και να είναι, όταν δει ότι είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι ανθρώποι, θα το μεταδώσει και θα έχουμε πάντα τουρίστες. Ο τουρισμός για μας είναι επένδυση, τίποτα άλλο. Κορίτσια, εσείς εδώ επί το έργο σερβίρετε, βλέπουμε λουκουμάδες. Μεγάλη προσέλευση. Μεγάλη προσέλευση. Σήμερα λίγο ο καιρός μας τα χάλασε, αλλά όλα καλά. Εντάξει, ο κόσμος το περιμένει. Βλέπουμε και τουρίστες πολλούς οι οποίοι ρωτούν για το έθιμο, πώς γίνεται και γιατί. Ναι, ξέρουν λίγο πολύ το έθιμο οι περισσότεροι. Μας ρωτάνε αν είναι το 8 Bayram. Επειδή και στις χώρες τους ζουν πολλοί μουσουλμάνοι, οπότε είναι λίγο πολύ γνώστες. Όλα καλά, ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Μπαϊράμι, εύχομαι σε όλους τους μουσουλμάνους φίλους μας. Και χρόνια πολλά. Τις ευχές σας έτσι για αυτό. Ναι, καλό Μπαϊράμι και να έχουμε υγεία. Και να σταματήσουν αυτά τα πράγματα που έχουμε. Δήμαρχε, για άλλη μια χρονιά δίνετε το παρόν εδώ στην όμορφη γιορτή των κόων μουσουλμάνων. Πράγματι, είμαστε εδώ στην πλατεία Ελευθερίας να γιορτάσουμε μαζί με τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους στον Μπαϊράμι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, ειρηνικά, με αγάπη, αλληλεγγύη και ευημερία.
Στο ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΙΑΚ μπορούν να ενταχθούν άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και χαμηλό εισόδημα, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εγγραφή τους σε οποιονδήποτε σύλλογο ΑΜΕΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σωτήρης, σε ανακοίνωσή του, ευχαριστεί θερμά το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ για τη θετική απόκριση, καθώς η απόφαση είναι αποτέλεσμα σχετικού αιτήματος των Συλλόγων Νευροπαθών ΝΕΚΟ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν στη ΔΕΙΑΚ είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πραγματικό 20.000 ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται κατά 6.000 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο που υπάρχει στην οικογένεια και ιδιότητα αμαία του καταναλωτή ή μέλους της οικογένειας με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Πάμε τώρα στα της πανδημίας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα διενέργειας τεστ COVID-19 από την Κόμικο στην πόλη και στις κοινότητες. Από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου, στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι θα διεξάγονται τεστ COVID, καθώς επίσης και την Παρασκευή 13 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 11 το πρωί στην Κέφαλο και από 11.30 έως τις 2.30 στην Καρδάμενα. Οι ενδιαφερόμενοι για τεστ κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίζουν το δελτίο ταυτότητάς τους και τον ΑΜΚΑ. Την 1η Ιουνίου θα αποφασιστεί σε ποιες περιπτώσεις θα διατηρηθεί η χρήση μάσκας ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την απόφασή τους να παραμείνουν εκτός ΕΣΥ ανεμβολίας στη υγειονομική μέχρι τέλος του έτους. Αλλάζουμε θέμα. Νέα πρόεδρος του πνευματικού ομίλου Φιλιτά από τις Αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου αναδείχθηκε η ιστορικός αρχαιολόγος Μαρία Παρισίδου. Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη έχουν αρκετές δράσεις στο πρόγραμμά τους, με πρώτη την έκδοση του 15ου τόμου των Κοακών με πρόεδρο της Επιτροπής Έκδοσης τον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Εκκρεμεί η παρουσίαση της ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας που θα πραγματοποιηθεί στην Καρδάμινα, μιας και εκεί βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος. Παράλληλα, ακολουθούν παρουσιάσεις βιβλίων μελών του ομίλου. Λεπτομέρειες από τη νέα πρόεδρο του στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κυρία Παρισίδου, νέα πρόεδρος του Σωματείου Φιλιτάς. Τα είχαμε πει και τότε στις εκλογές σας. Πείτε μας λίγο τις δράσεις που ετοιμάζει το σωματείο σας και κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού έτσι σας επηρέασε και σας άφησε και σας πίσω, όπως φαντάζομαι, όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και με τους συλλόγους, τους επηρέασε. Συσταθήκαμε σε σώμα καταρχήν. Να ευχαριστήσω τους συμπολίτες που με τιμήσανε και εμένα και τους συναδέλφους που είναι στον όμιλο αυτή τη στιγμή. Είχαμε συμμετοχή στις εκλογές, στην Εξελεκτική Επιτροπή, στην Εφορευτική Επιτροπή. Όλα εξελίχθηκαν καλά και είναι τώρα έτοιμα για να πάνε στο πρωτοδικείο για τις περαιτέρω ενέργειες που θα χρειαστούν. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός έτσι για από εδώ και πέρα, για αυτά που θέλετε να κάνετε? Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα ο πνευματικός όμιλος ΚΟΟΝ Φιλιτάς έχει κάνει 14 εκδόσεις των ΚΟΑΚΟΝ. Εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Έκδοσης, επιπροεδρίας Κώστα Ιωάννου και συνέχεια μετά επί Γιάννη Φραγκούλη, γραμματέας, και κάναμε το 14ο τόμο των ΚΟΑΚΟΝ. Εκεί μέσα βάλαμε και τις πάρα πολλές παρουσιάσεις συνοπτικά που είχαν γίνει επί της προεδρίας των δύο που σας ανέφερα. Τώρα θα, για τις δράσεις που λέτε, πρωτεύοντα ρόλο έχει η έκδοση του 15ου τόμου των ΚΟΑΚΟΝ και ομόφωνα προτείναμε τον Βασίλη τον Χατζηβασιλείου, τον συμπολίτη μας, τον μεγάλο ερευνητή και ιστορικό και δικηγόρο παράλληλα, να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Έκδοσης. Άλλες δράσεις, να πούμε τώρα αυτά που εκκρεμούν. Με δική μου πρόταση είχαν γίνει τότε, είχε γίνει επιστημονική συνάντηση για την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας, που θα έχει και συνέχεια, οπότε θα έχετε πολύ υλικό, γιατί 25 έως 26 επιστήμονες είχαν εργαστεί στην ανασκαφή, 30χρονη έρευνα, είχαν εργαστεί στην ανασκαφή και ήρθαν και παρουσίασαν στην επιστημονική συνάντηση τα συμπεράσματά τους. Τα πρακτικά βγήκανε με τη στήριξη του Φιλιτά και βέβαια με την πανεπιστημιακή ομάδα της Αρχαιολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θα κάνουμε την παρουσίαση στην Καρδάμενα, διότι είναι εκεί ο αρχαιολογικός χώρος και σας πληροφορώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον
Εγώ που μελέτησα και τα αρχαία νομίσματα, τις επιγραφές, στις μαρμάρινες επιγραφές τα ονόματα, στα γλυπτά, στις μαρμάρινες επιγραφές, στα νομίσματα, συναντιόνται τα ίδια ονόματα. Και πάντα δεν λείπουνε, όσα χρόνια είμαι στο Φιλιτά και παλαιότερα που δεν ήμουνα και παρακολουθούσα πάντα, έχουμε συμπολίτες μας που συγγράφουν και στέλνουν στον Όμιλο τις εργασίες τους, τα βιβλία τους. Όπως την προηγούμενη περίοδο και έχουν περάσει στο 14ο τόμο των Κοακών, το προηγούμενο βιβλίο του Σταμάτη του Αλαχιώτη, του Τέος Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών. Και τώρα έχει ένα άλλο που θα παρουσιαστεί και οι θεοί λαθαίνουν. Ναι. Και θα παρουσιαστεί κατά επιθυμία του Μητροπολίτη μας, που θα είναι και ο κύριος ομιλητής και παρουσιαστής, ο Σεβασμιότατος κύριος Ναθαναήλ Κοουνισίρου, στις 30 Ιουλίου. 7.30 ώρα το απόγευμα, το προαναγγέλουμε. Αυτό είναι του κυρίου Αλαχιώτη το βιβλίο και τα περισσότερα θα τα δούμε στην παρουσίαση. Ακόμα έχουμε του Δημήτρη του Καλούδη, με την κάμερα στο χέρι. Ήτανε σκηνοθέτης, ήτανε δημοσιογράφος, καλός πατριώτης, δεν έχει σημασία που ζούσε και εργαζόταν εκτός. Την αγάπη του κατά καιρούς και με τα δημοσιεύματά του τη δείχνει για το νησί μας. Με την κάμερα στο χέρι έχει λοιπόν πάρα πολλά να μας πει. Επίσης, επειδή τηλεφωνήθηκα και τηλεφωνηθήκαμε κατά επανάληψη με τη Λουκία της Ζερβάνου, θα είμαστε δίπλα τους, συνεργάτες, σε κάθε εκδήλωση που θα κάνουν το καλοκαίρι συνήθως, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, που είναι και οι περισσότεροι κόοι που ζουν και διαμένουν στην Αθήνα, που θα είναι εδώ. Εγώ πρότεινα στην Λουκία της Ζερβάνου, τη συμπολίτησά μας, ότι θα μπορούσαν να αναδείξουν προσωπικότητες, σαν πορτρέτα ας πούμε, όχι μόνο πρόεδρων, αλλά και μελών Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Κόων Αθηνών, που συνέβαλαν τα μέγιστα στον πολιτισμό και την ιστορία της Δωδεκανήσου. Επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές φορές και με τον Φίλιππα τον Καλούδη, που είναι επίτιμο μέλος, εκδηλώσεις τους, προβάλλουν στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα και όχι μόνο, την ιστορία της Δωδεκανήσου. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε το τελευταίο κομμάτι της Ελλάδας που έχει ενσωματωθεί στον κορμό τον ελληνικό, με μια τεράστια ιστορία που, αν τα λέμε δηλαδή, αν προστρέξουμε κεφάλαιο προς κεφάλαιο, έχουμε να ωφεληθούμε πάρα πολλά, όχι εμείς, αλλά και όλη η ευρωπαϊκή ιστορία, για τους δημοκρατικούς αγώνες, για την ελευθερία, την ειρήνη, για την αντιφασιστική νοοτροπία. Και αυτό μάλιστα φαίνεται και στο τελευταίο μου βιβλίο, στο Μητρό Παλαιών Πολεμιστών και Αντιστασιακών, που έχουμε τόσους πολλούς πατριώτες που στα διάφορα σώματα έδωσαν το παρόν. Αλλά επιφυλάσσομαι μια άλλη φορά να αναφερθούμε σε αυτό. Πάμε τώρα στον χώρο της οικονομίας. Νωρίτερα ξεκινούν φέτος οι εντατικοί έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αλλά και σε άλλες δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. Στόχος η διασφάλιση της στήρησης της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά στην αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, στην τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, σε θέματα αμοιβών, αδειών και λοιπών παροχών εργασίας, καθώς και ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με στόχο τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, λογιστές και φοροτεχνικοί ζητούν από τους πελάτες τους να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 Ιουνίου, με την πρώτη δόση του φόρου να καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η επίλυση της αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού των ελαφιών ντάμα-ντάμα της Ρόδου. Σε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού στο ΜΕΑ Νοτίου Αιγαίου, Φιλίμωνα Ζανετίδη,
Ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός υπογραμμίζοντας ότι τα ελάφια είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού και γι' αυτό και υπάρχει η επιθυμία από όλους να προστατευθούν, όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι δημιουργούν προβλήματα στις καλλιέργειες, αλλά και είναι και η αιτία που συμβαίνουν ατυχήματα στο οδόστρωμα. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με ανοιχτές περιφράξεις, τοποθέτηση κτισμάτων για την σύντηση και το πότισμα των ελαφιών. Κύριε Ζανιτίδη, καλησπέρα σας. Σας κάνουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει εκεί στην Ρόδο με τον υπερπληθυσμό των ελαφιών νταμαντάμα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να βρεθεί μια νομική οδός ώστε να επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στο νησί, αλλά το ΙΠΕΝ έκανε σαφές πως δεν πρόκειται να επιτραπεί τελικά το κυνήγι του προστατευόμενου αυτού είδους. Πείτε μας εσείς λίγα λόγια από την πλευρά της περιφέρειας. Καλησπέρα κυρία Μιχαηλίδου, σε εσάς, στο σταθμό σας, στους τηλεθεατές, στους ακροατές και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω δεν έχει ληφθεί κάποια τέτοια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, καθότι μας πληροφορούν, πέρα από τη συζήτηση που έγινε και υπόθηκαν όλα αυτά που είπατε και προηγουμένως, ναι. Η απόφαση είναι για να συστάθηκε μια επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τι θα προτείνει. Πώς θα αντιμετωπιστεί, ναι. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Όμως, ακούστε τώρα να σας πω. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τη Ρόδο αρκετά χρόνια. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Ναι. Έχει μεγαλώσει. Ναι. Μεγαλώνει κάθε μέρα. Υπάρχει υπερπληθυσμός πράγματι. Και όλος ο κόσμος αγωνία τι θα γίνει και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ποιος όμως μπορεί να το αντιμετωπίσει? Ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο καθήλυνα αρμόδιος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δια του αρμοδίου υφυπουργού του Γιώργου του Αμυρά, ο οποίος πριν δεν έχουν κλείσει 2 μήνες, ήταν εδώ στη Ρόδο με δική μας πρωτοβουλία της περιφέρειας και των αγροτών και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες και υλοποιούνται. Ναι. Προηγουμένως είχα μια σύσκεψη στο γραφείο μου με τη Διευθύντρια Δασών. Προετοιμαζόμαστε για την συνδιάσκεψη, για την τηλεδιάσκεψη που θα γίνει τις επόμενες μέρες με τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Αραβώση, τον Γενικό Γραμματέα Δασών, και με τη συμμετοχή, από ό,τι ενημερώνουμε, του Υφυπουργού του Γιώργου του Αμυρά, για αυτό το θέμα, για το πού είμαστε σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις 8 Μαρτίου. Πρόσφατα δηλαδή, που ήταν εδώ ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας, όλοι τέλος πάντων οι αρμόδιοι, οι βουλευτές, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι αγρότες, και που είμαστε σε όλα αυτά που έχουν αποφασιστεί και έχει εξαγγείλει ο Υφυπουργός. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Θα υποβληθεί αυτές τις μέρες η μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση Δασών, για το σε ποιες περιοχές της Ρόδου θα στηθούν οι φράχτες, οι ανοιχτοί φράχτες, πού θα τοποθετηθούν οι ταΐστρες για τη σύντηση και το πότισμα των ελαφιών. Όλα αυτά, ναι, για να μην μπαίνουν, να σταματούν να μένουν τα ελάφια στο φυσικό τους χώρο, να μην εισέρχονται στις καλλιεργημένες εκτάσεις αφενός. Θα υποβληθεί λοιπόν στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έγκριση και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως είπε και ο κύριος Αμυράς. Το δεύτερο σημείο είναι ότι για τα διαχειριστικά σχέδια βοσκής, εμείς είμαστε έτοιμοι στην επόμενη, αφού ξεμπλέξαμε το δημοσιονομικό πρόβλημα που υπήρχε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα εισέλθει για έγκριση η διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου όλα τα νησιά της περιφέρειας και τα 48 να έχουν διαχειριστικά σχέδια βοσκής και να υπάρχουν, που θα προβλέπεται μέσα σε αυτό, και η βοσκοικανότητα του κάθε νησιού. Μάλιστα, οπότε ορθά εξελίσσεται λοιπόν αυτό το θέμα με τα ελάφια. Είναι μια διαδικασία που έχουν ευτυχώς, έχουμε αργήσει, όχι εμείς, δεν έχουμε εμείς την ευθύνη η αυτοδιοίκηση, ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος. Έχει αργήσει η πολιτεία να λάβει μέτρα. Είναι τεράστιο το θέμα εδώ. Μεγάλες οι ζημίες, οι καταστροφές που κάνουν τις καλλιέργειες στα ελάφια. Πολλές οι ζηλικές ζημίες από τα τροχαία που γίνονται στο δικό δίκτυο. Και οι ανθρώπινες ζωές προφανώς που μπορεί να χαθούν από ένα ατύχημα. Υπάρχει κίνδυνος και γι' αυτό
ενδεχομένως να υπάρχει αυτή η αγωνία και γι' αυτό οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο το περιέλαβαν στη συζήτηση. Έγινε μια συζήτηση, αλλά η απόφαση για ελεγχόμενο κυνήγι, από ό,τι τουλάχιστον εξέδωσε απόφαση, ενημέρωση ο κεντρικό τύπο, ο Δήμαρχος, ο ίδιος ο κ. Καμπουράκης. Δεν λήφθηκε κάποια απόφαση για ελεγχόμενο κυνήγι. Απλά θα εξεταστεί μια, συστήθηκε και μια επιτροπή η οποία θα το εξετάσει και θα κάνει διάφορες προτάσεις. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ωραία, μακάρι να βρεθεί έτσι, να συνεχίσει να βρίσκεται. Πρέπει να βρεθεί. Τουλάχιστον έχει ξεκινήσει να αντιμετωπίζει η πολιτεία επιτέλους το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, και για την οποιαδήποτε απόφαση για τον έλεγχο του πληθυσμού θα πρέπει να γίνει μελέτη καταμέτρησης, που είμαστε σε επαφή με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, είναι ένας οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, mm-hmm. που έχει αναθέσει ο Υφυπουργός να ανατεθεί η μελέτη καταμέτρησης του πληθυσμού, προκειμένου το Υπουργείο να οδηγηθεί επιστημονικά, μετά από τις επιστημονικές αυτές μεθόδους, σε έλεγχο του πληθυσμού για το τι θα πράξει. Αν δεν υπάρχει καταμέτρηση, για να ξέρουν και οι αρμόδιοι του Υπουργείου σε τι αποφάσεις θα οδηγηθούν. Νέες αλλαγές έρχονται στον χώρο της υγείας. Ο δωρεάν γιατρός για όλους θεσμοθετείται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας με ποιοτικότερες υπηρεσίες φιλοδοξεί να εξασφαλίσει ο δωρεάν γιατρός για όλους, που θεσμοθετείται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση του ΕΣΥ με 1,5 δις ευρώ και με περίπου 6.000 προσλήψεις μόνο για το 2022. Πάμε τώρα στην ατζέντα των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΒΣ. Ενδιαφέρουσα η μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, με τίτλο «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τάπες με το πρώτο σου το γάλα», το Σάββατο 7 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Πηλίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων στο exas.gr. Την Κυριακή τώρα στις 5.30 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Πηλίου η μουσική παράσταση αφιερωμένη στο μουσικό συγκρότημα Αίγιο Πελαγίτες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με προκράτηση επίσης σε θέσεις στο exas.gr. Τιμητική εκδήλωση για τον Μιχάλη Σωμόδη οργανώνει ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Η Πρόοδος», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Γυμνασίου Αντιμάχιας, την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Αγίας Τριάδας στην Αντιμάχια. Σημειώνεται ότι θα γίνει σύντομη αναφορά στο βιβλίο του Κώστα Ιωάννου «Ο Μιχάλης Σωμός και η εποχή του». Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τα μέλη του Ηλέσχη Φιλίας της Κεκπαπιάς του Δήμου της ΚΟ το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα της Λέσχης Φιλίας στην πόλη της ΚΟ. Αλλάξουμε θέμα. Η Διεθνής ημέρα Μεών καθιερώνεται το 1991 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μεών. Οι ΜΕΕΣ διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και αναγνωρίζονται ως ο καταλληλότερος επαγγελματίας υγείας για τη φροντίδα της εγγύου γυναίκας χαμηλού κινδύνου και την εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού. Διατηρώντας την ορθή προσέγγιση κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, η ΜΕΕ παρέχει ποιοτική φροντίδα βασισμένη στις ανάγκες της κάθε γυναίκας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ΜΕΕΣ και στους ΜΕΕΦΤΕΣ για το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Ας δούμε ένα σχετικό βίντεο. Σήμερα 5 Μαΐου του 2022 γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΕΣ και του ΜΕΕΦΤΗ, αλλά και τα 100 χρόνια δημιουργίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης ΜΕΟΝ. Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ, η μαμή για τους παλιότερους, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι σημαντικά βιολογικά και συναισθηματικά γεγονότα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μια υγιής εγκυμοσύνη και μια θετική εμπειρία στον τοκετό προδιαγράφει θετικές επιπτώσεις που διαρκούν μια ζωή και συνεπώς βελτιώνουν την υγεία της μητέρας, του νεογνού, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα. Η Διεθνή Συνομοσπονδία ΜΕΟΝ επισημαίνει πως ακόμα και σήμερα 340.000 γυναίκες και πάνω από 3 εκατομμύρια νεογνά ανά τον κόσμο πεθαίνουν από επιπλοκές εγκυμοσύνης ή τοκετού ως αποτέλεσμα έλλειψης επαρκών μεευτικών υπηρεσιών, ενώ αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν υπήρχε επαρκής αριθμός προσοντούχων ΜΕΟΝ. Γενναίες ΜΕΟΝ έχουν αποδείξει την επιμονή τους και την ευελιξία τους, καθώς αγωνίζονται να βελτιώσουν τη μεευτική φροντίδα, αντιμετωπίζοντας
αντιμετωπίζοντας τεράστιες προκλήσεις μέσα σε διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες. Έρευνα από το 2021 καταδεικνύει ότι η πλήρης επένδυση σε ΜΕΕΣ έως το 2035 θα απέτρεπε περίπου τα 2/3 των θανάτων μητέρων, νεογνών και θνησυγενών γεννήσεων, σώζοντας 4,3 εκατομμύρια ζωές ετησίως. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γνώση για το τι κάνουν οι ΜΕΕΣ και οι ΜΕΕΦΤΕΣ. Αλλά πέρα από την παροχή φροντίδας και υποστήριξη σε έφηβα κορίτσια, γυναίκες και άλλα άτομα σε κάθε στάδιο της ζωής, οι ΜΕΕΣ και οι ΜΕΕΦΤΕΣ είναι υπερασπιστές της πρώτης γραμμής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των γυναικών. Βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, συνηγορώντας κοινωνικά στα πεδία της ισότητας των φύλων, της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων και υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση. Από 9 Μαΐου θα ξεκινήσει και πάλι η τέλεση της Ιεράς Παρακλήσεως στην Υπεραγία Θεοτόκο κάθε Δευτέρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Κατά την προσέλευση και παραμονή των πιστών εντός του Ιερού Παρεκκλησίου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό COVID-19. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Με το άκουσμα του θανάτου της Ευαγγελίας Λυσγάρη, μιας δραστήριας και διορατικής επιχειρηματίας, πρωτοπόρου στον τορισμό της ΕΚΟ, ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων Δήμητρα και Μιχαλάντζελο, η Ένωση Ξενοδόχων ΕΚΟ, σε ανακοίνωσή της εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα. Κάλεσμα στο φίλαθλο μπασκετικό κοινό του νησιού μας απευθύνει ο πρόεδρος του Ηρακλή 2000 Στέργος Διακοστεφανής να βρεθεί στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ αυτό το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαΐου για να το παρακολουθήσει. Το τουρνουά υπό την στήριξη του ΔΟΠΑΒ θα αναδείξει τον πρωταθλητή του νομού μας, ο οποίος θα συμμετάσχει στον τέταρτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος από 13 με 15 Μαΐου. Σημειώνει ότι το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημετελικοί Γάσια Λισσός ΑΕ Δικαίου και Ηρακλής 2000 Διαγόρας Ρόδου 2 και 4,5 αντίστοιχα. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Σύμφωνα με τον κύριο Διακοστεφανή, το Final Four Κορασίδων επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους φιλάθλους. Κύριε Διακοστεφανή, βρισκόμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟΠΟΥ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος παρουσιάζει μεγάλη δράση. Ο κόσμος συμμετέχει και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στο Final Four Κορασίδων που διοργανώνει ο Ηρακλής 2000. Θα συνδιοργανώσουμε με το ΔΟΠΑΒΣ. Ο σύλλογός μας ο Ηρακλής 2000 και μαζί με το ΔΟΠΑΒ στο Final Four των Κορασίδων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Πρωτάθλημα του Δεκανήσου, δύο ομάδες από την ΚΟ, ο Άσι Ηρακλής 2000 και η ΑΕ Δικαίου, μαζί με δύο ομάδες από τη Ρόδο, θα παλέψουν για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο των Δεκανήσων για τη συγκεκριμένη κατηγορία των Κορασίδων. Ήρθαμε εδώ πέρα τώρα, κάνουμε κάποιες συζητήσεις με την κυρία Μαριέτα Γιαλίζη και με τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ, τον κύριο Χατζη Χριστόφη, για τις όλες διαδικασίες. Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο της ΚΟ, τον φίλαθλο κόσμο, να έρθει να το απολαύσει, να δει τα κορίτσια να παλεύουν από όλες τις ομάδες. Θα έχουμε διάφορα event κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Πολύ ωραία, δηλαδή, περίπου. Δεν μπορώ να πω. Αυτά θα τα δείτε εκείνη τη στιγμή. Θέλουμε να εκπλήξουμε το κοινό. 7-8 Μαΐου είναι το τουρνουά, δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο απόγευμα, Κυριακή πρωί με μεσημέρι αγώνες. Θα καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να το απολαύσει καταρχάς, να δει τα παιδιά να μάχονται, να παλεύουν, να το ευχαριστηθούν τα παιδιά τα ίδια που θα δουν γεμάτες κερκίδες, να το ευχαριστεί και ο ίδιος ο κόσμος που θα δει τα παιδάκια να παίζουν. Τίποτα, να μην έχουμε τραυματισμούς, να πάνε όλα καλά και η καλύτερη ομάδα να κερδίσει τον τίτλο. Συνεχίζουμε με το μπάσκετ. Το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ το ντέρμπι ανάμεσα στον τοπικό Φίβο και τη Νέα Καλύμνου. Στον πάγκο των γηπεδούχων θα κάνει ντεπούτο ο Γιώργος Καζάκος, ενώ οι Σφουγγαράδες θα παραταχθούν χωρίς τον Παναγιώτη Θεοφυλάκο. Το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο ομάδες, με τους κόβους να παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, ενώ οι Σφουγγαράδες με νίκη θα αποκτήσουν προβάδισμα για τον τίτλο.
Οι παίδες της ΑΕ Δικαίου θα παίξουν στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος με την αναγέννηση Σάμου, στη συνέχεια με τον Ηράκλειο και μετά με τον ΑΟ Άνδρου. Ο νικητής των αγώνων θα προκριθεί στο Final 8 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Μετά από μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, οι Νεανίδες του Ιπποκρατικού τερμάτισαν στην έκτη θέση του Final 8 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη. Τα κορίτσια του Πέτρου Αργυρίου αγωνίστηκαν με ψηλά το κεφάλι και γέμισαν εμπειρίες. Για την όμορφη αυτή εμπειρία με τη συμμετοχή του Ιπποκρατικού στο Final 8 μίλησε η πρόεδρος της Κοακής ομάδας Βαλεντίνη Τρουμούση. Πρόεδρε, τίτλοι τέλους για την διοργάνωση του Final 8. Τα κορίτσια του Ιπποκράτη επέστρεψαν γεμάτοι από εμπειρίες. Έτσι είναι. Επέστρεψαν γεμάτες από εμπειρίες, όλες τους. Νομίζω ότι δεν το έχουν πιστέψει ακόμα. Ήταν πολύ όμορφα εκεί. Ήταν αξέχαστη εμπειρία. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει, ούτε θα συμβεί, ας πούμε, του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο. Αυτά συμβαίνουν μια φορά στα 5-10 χρόνια, έτσι. Ήταν πολύ καλή εμπειρία για όλες τους. Όλες οι ομάδες ήταν πολύ καλές. Τα κορίτσια ήταν πολύ δυναμικά, πολύ όρημα, με μια αξιοπρέπεια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαν όλες τους ακέρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια το ότι συμμετείχα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, με επαφές με πολλές αθλήτριες, σε μεγάλα γήπεδα. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα εισιτήριο και για τις ίδιες ατομικά για την καθεμία. Βέβαια είναι. Από όλες τις ομάδες εκεί, τα περισσότερα κορίτσια έχουν πάει στην Εθνική και δικά μας κορίτσια έχουν πάει έτσι. Και η Σάρα έχει πάει Μιλίκοβιτς και η Βάσο Αθανασοπούλου όταν έπαιζε το κορίτσι πρωτού κάνει την επέμβαση. Αλλά τώρα βέβαια νομίζω ότι μπορεί να έχουν ένα εισιτήριο και εκείνες, γιατί όχι, νομίζω ότι το αξίζουν. Τι σημαίνει για εσάς, για την διοίκηση αυτή η συμμετοχή και πώς θα πορευτείτε από εδώ και στο εξής? Καταρχήν, εντάξει, νομίζω ότι πιστεύαμε από την αρχή σε αυτά τα παιδιά, έτσι, γιατί για μένα, εντάξει, θα μου πούνε γιατί τα λες παιδιά, παιδιά είναι για μένα ακόμα. Πιστεύαμε σε αυτά τα παιδιά χρόνια. Είναι όλες τους ενωμένες καταρχήν, πολλά χρόνια. Δουλεύουν μαζί, ξέρουν η μία την άλλη. Και ο στόχος τους αρχικά ήταν αυτός. Για εσάς και την διοίκηση, ποια είναι η στόχευση τώρα για την νέα αθλητική χρονιά, που νομίζω ότι η προετοιμασία για εσάς έχει ήδη ξεκινήσει? Βέβαια έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει όχι τώρα, νομίζω νωρίτερα από το χειμώνα, που ψάχνεις να βρεις, γιατί κακά τα ψέματα βλέπεις τι λείπει, έτσι. Και εμείς ξέρουμε τι λείπει, οπότε εκεί ποντάρουμε σε αυτά. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν αυτό το διάστημα για τη συμμετοχή σας, από πού καλύφθηκαν? Τα έξοδα. Τα έξοδα το να ταξιδέψουμε τα κάλυψε ένας χορηγός, τα οποία θα τα δώσουμε τα χρήματα μέσω του Δήμου. Τώρα τα υπόλοιπα, τη διαμονή μας, η διατροφή μας, τη μετακίνησή μας, τα κάλυψε όλα η ΕΟΚ. Ο Δήμος πού έχει συνεισφέρει σε αυτή τη διοργάνωση? Μας βοήθησε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε, να μας βρει αυτό το χορηγό. Εντάξει, γιατί και για μας δεν ήταν εύκολο. Κάναμε το Final Four εδώ, που όπως και να το κάνεις, για να κάνεις ένα καλό Final Four κοστίζει και αυτό, έτσι. Και από εκεί και πέρα έπρεπε να βρούμε αυτά τα χρήματα, που δεν ήταν 1 και 2 και 3 χιλιάδες. Ήταν αρκετά να πας στην Αθήνα, από Αθήνα Θεσσαλονίκη, διαμονή, όλα αυτά. Ο Δήμος μας βοήθησε το να βρούμε ένα μεγάλο χορηγό και να μας καλύψει τα έξοδα να ταξιδέψουμε. Τι προσδοκάτε για την νέα αθλητική περίοδο ως Ιπποκράτης? Τι προσδοκούμε? Πάντα ένα σύλλογος προσδοκά το καλύτερο, έτσι. Παιδιά, περισσότερα παιδιά, χαρούμενα παιδιά, περισσότερους αγώνες. Και ανάπτυξη, παιδιά, ανάπτυξη. Ξανά στον αθλητισμό, γιατί τώρα βλέπουμε ότι μετά τον κορονοϊό έχουν σκορπιστεί. Ναι, μεν εμείς σαν ΚΟΣ είμαστε νησί του μπάσκετ. Και πραγματοποιήθηκαν και πολλά αθλητικά γεγονότα, ναι, αυτό το διάστημα. Ακριβώς, ακριβώς, πολλά. Τίποτα, απλά περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Όχι στον Ιπποκράτη αποκλειστικά, αλλά γενικά να επιστρέψουν τα παιδιά στο μπάσκετ, αυτό. Εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική μας επικαιρότητα. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Έτρος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας με αραιές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως από 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Κοστ TV. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.